ο Άγιος Προτέριος, ο ιερομάρτυρας αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, εορτάζει στις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Ο Άγιος Προτέριος έζησε στα χρόνια των βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας. Ήταν πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αλεξανδρίας και έλαβε μέρος στην 4η Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε το έτος 451 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη, κατά τους χρόνους των βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας. Η Σύνοδος καταδίκασε τον μονοφυσίτη Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκορο. Μετά την καθαίρεση του Διοσκόρου εξελέγει Πατριάρχης ο Άγιος Προτέριος το 452 με 457 μετά Χριστόν, ο οποίος διέπρεψε στη Σύνοδο και έφραξε τα στόματα των δισεβών ερετικών. Όταν ο Άγιος επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, οι οπαδοί του Ευτυχούς και του Διοσκόρου προκαλούσαν στάσεις και ρήξεις και εμπόδιζαν να κατέρχεται το σιτάρι στην Αλεξάνδρεια μέσω του Πιλουσίου, με σκοπό να πεινάσουν οι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας και να στραφούν κατά του Αγίου. Όμως ο αυτοκράτορας Μαρκιανός, κατόπιν παρακλήσεως του Αγίου, διέταξε την διέλευση του σιταριού δια της Αλεξάνδρειας και έτσι σώθηκε η πόλη από την πείνα. Μετά τον θάνατο του Μαρκιανού, οι αιρετικοί θρασύνθηκαν και κατέφυγαν σε σατανικές επινοήσεις για να εκπληρώσουν τα ασεβή σχέδιά τους και αν εκθρονήσουν τον Άγιο. Επικεφαλής αυτών τέθηκε ο ιερεύς Τιμόθεος ο Έλουρος, ο οποίος με μύρια τεχνάσματα κατόρθωσε να διεγείρει κατά του Αγίου Προτερίου τους απλοϊκούς μοναχούς της Αλεξάνδρειας, περιερχόμενος κατά τη διάρκεια της νύχτας στα κελιά των μοναχών, λέγοντας ότι είναι άγγελος και προτρέποντας αυτούς να μην έχουν κοινωνία με τον Άγιο. Οι μοναχοί παρασύρθηκαν και προκάλεσαν μεγάλη ταραχή με τους αιρετικούς, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του στρατιωτικού διοικητού της πόλεως Διονυσίου. Ο Άγιος αναγκάστηκε να φύγει, αλλά επανήλθε στην Αλεξάνδρεια και κρύφθηκε μέσα στην κολυβήθρα ενός ναού. Οι διώχτες του τον ανακάλυψαν και τον κατάσφαξαν με οξείς καλάμους, ενώ ανακήρυξαν πατριάρχη τον Τιμόθεο. Το ιερό λείψανό του το έδεσαν με σχοινί και το έσυραν στους δρόμους της πόλεως. Τέλος, τον παρέδωσαν στα ζώα και το επίλυπο το κατέκαψαν. Και ο νέος πατριάρχης τολμούσε, αλλά αυτά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να τελεί τις ακολουθίες των παθών του Κυρίου. Όταν πληροφορήθηκε τα γενόμενα, ο διάδοχος του Μαρκιανού αυτοκράτορας Λέων Ομέγα ο Θράξ διέταξε να δικαστεί ο Τιμόθεος ο Έλουρος κανονικά και να εξοριστεί στη Γάγκρα. Ομοίως τιμωρήθηκαν και όλοι εκείνοι που έλαβαν μέρος στο φόνο του Αγίου Προτερίου. Αντί δε του καθερεθέντος Τιμοθέου πατριάρχης εξελέγει ο Ορθόδοξος Τιμόθεος ο Ψαλοφακίολος το 460. Ο Λέων επέβαλε τις αποφάσεις της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, εδίωξε τους μονοφυσίτες επισκόπους Αλεξανδρίας και Αντιοχίας και διόρισε Ορθοδόξους στη θέση αυτών. Έτσι έζησε και μαρτύρησε ο Άγιος Προτέριος και η μνήμη του ανθεί στο βίο των Αγίων της Εκκλησίας. Διευχών του Αγίου Πατρός ημών Προτερίου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.